να κάνει ο φίλος του που εκπροσωπεί όλους τους σχολείους ανθρώπους τώρα ένα πρόλογο, μετά να μιλήσει ο καθένας από εμάς για τον Παύλο, μετά σε δεύτερη φάση να κάνουμε μια τοποθέτηση γενική για ό,τι θέλει ο καθένας να συμπληρώσει, μετά να δεχτούμε ερωτήσεις από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον τύπο και θα τα μεταφέρουν προς τα έξω, και μετά να γίνει μια κουβέντα με τον κόσμο γενικά που μπορεί να έχει έρθει έτσι από ενδιαφέρον. Δεν πιστεύω κανείς να έχει αντίληψη, νομίζω είναι normal, ε? Για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα για όλη τη χώρα είναι... Συγγνώμη, να διακόψω λίγο για το διαδικαστικό. Όχι, να μην διακόψετε. Νομίζω πως είναι δικιά μας η φάση εδώ πέρα. Δικιά σας είναι. Τα ονόματά σας θέλουμε να μας λέτε. Θα τα μάθετε. Για να μπορούμε θα τα μάθετε. Να περάσουμε τον... Από πού είσαστε. Από το ΕΦ. Μάλιστα. Συγκατάσταση εσείς δώσατε για το πρώτο θέμα. Σας άρεσε. Εμένα προσωπικά όχι. Ωραία. Αφήστε εδώ να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Μας έχετε καλέσει όμως, έτσι. Μάλιστα. Ήρθαμε να καλύψουμε αυτό για το... Ναι, απλά έχετε κάνει πολλά τις τελευταίες μέρες όλοι. Ναι, μην ομαδοποιείτε όμως τα πράγματα, δεν είναι καλό. Εντάξει, τώρα μην πούμε. Έχετε δίκιο, αλλά μπορείτε να καταλάβετε λίγο τη φόρτιση που υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, τα ονόματά σας, αυτά ωραία. Είναι άκηση. Λέγομαι Θανάσης Περάκης. Ωραία. Λέγομαι Κιτάνι Τζάγκαλ. Από το 98 μέχρι και πριν 5 μέρες, όλη μου η πορεία ήταν με τον Παύλο. Είμαστε αδέρφια, κάτι παραπάνω από μουσική, κάτι παραπάνω από παρέα. Και αυτός εδώ ο λόγος είναι για να το μαζευτήκαμε, είναι για να σας πούμε ποιος είναι ο Παύλος πραγματικά. Γιατί για ευρώ, για αριθμούς και για πολλούς άλλους λόγους έχουν παρεκτραπεί τα πράγματα και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ακόμα και για ψήφους. Και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος της μουσικής. Αυτό να ξέρετε. Ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης, είχε όνειρα και σχέδια που είναι πανέμορφα. Και γι' αυτά ήρθα να σας μιλήσω, εγώ δεν με απασχολεί κάτι άλλο. Θέλω να σας πω ποιος ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος δεν ήταν πουθενά. Ο Παύλος δεν ήταν ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε τίποτα. Σε ένα πράγμα πίστευε πάντα, στο ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό μπορώ να το ξέρω καλύτερα από όλους. Από όλους. Άμα λέω από όλους, από όλους. Το μόνο που τον ένοιαζε είναι να είναι ελεύθερο μυαλό, ελεύθερο πνεύμα και ελεύθερη καρδιά. Και αυτό εξεβράζει και μέσα από τα τραγούδια του. Που πολύ κακός θα τα ακούσετε τώρα και δεν τα ακούγατε πιο πριν. Ούτε στην Αντασία ήταν ο Παύλος, ούτε στο Κουκουέ πουθενά. Και όσα άλλα έχουν βγει και λένε. Ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που τον ένοιαζε πάρα πολύ αυτός εδώ ο κόσμος. Πέρα από ενεργό μέλος της μουσικής μας, της rap μουσικής, ήταν και διοργανωτικό μέλος. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε μαζί με άλλο ένα, με και άλλα άτομα από ένα επιτελείο που είχαν τα φορερίζων. Κάνανε συναυλίες για να βοηθάνε κόσμο που είναι άρρωστος. Μαζεύανε λεφτά και τα δίνανε σε αυτούς για να τους στείλουν στο εξωτερικό για θεραπείες, για εγχειρήσεις. Για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή την οικονομική και προσπαθούσε να τους βοηθήσει. Ο Παύλος έβγαινε στον δρόμο και έδινε κουβέρτες σε άστεγους. Και υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα, μπορείτε να τα βρείτε άμα θέλετε. Έβγαινε, τους έδινε κουβέρτες, τους δίνανε φαΐ μαζί με άτομα από την κοινότητά μας και προσπαθούσε να βρει μέρη να τους φιλοξενήσουν. Αυτός ήταν ο Παύλος. Δεν ήταν ο Παύλος που έβγαινε να παίξει πόλεμο στους δρόμους. Με τον Παύλο πηγαίναμε σε συλλαλητήρια και πριν ξεκινήσουμε μου λέγει να πάω με μαξιλάρια ή νερομπίστολα. Αυτές ήταν οι κουβέντες του. Όταν βγαίναμε εκεί έξω και είχε τύχει να είμαστε σε συμβάν, να αυτοί που κάναν το συλλαλητήριο με τα μάτια να τσακώνονται, μου λέγε πάμε να βρούμε ένα κουλουράρα μαλάκα να τους πετάξουμε δύο χωρίς τους άμυνα, να πέσουν όλα τα περιστέρια πάνω τους. Αυτό μου έλεγε όταν σκοτωνόντουσαν και έξω στους δρόμους. Τα όνειρα του Παύλου, τα μεγαλύτερα ήταν τρία.
Το ένα δεν οφείλετε να το μάθετε, τα άλλα δύο θα σας τα πω όμως. Το ένα είναι να μαζέψει όλους αυτούς που βλέπετε εδώ μέσα σήμερα και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει από το 87 μέχρι σήμερα και πάλι τα τελευταία χρόνια. Στη μουσική μας, τον FFC το 87, από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των Active Member μέχρι σήμερα, όλοι μεταξύ μας είμαστε σκοτωμένοι. Γιατί ίσως να έπρεπε ο Παύλος να μας ενώσει όλους. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί, δεν νομίζω. Και ένα άλλο μεγάλο όνειρο που είχε ήταν κάποια στιγμή να φτιάξει ένα ίδρυμα για να δίνει στέγη σε άστεγους. Και οφείλετε να το ξέρετε αυτό και να παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν, είτε είναι γραμμάτων είτε είναι μουσικής. Αυτό ήταν ο Παύλος. Και να μην το ξέρετε. Αυτά για τώρα από μένα.